Για την οικονομία στην χώρα μας το έτος 2021 που έφυγε, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο καθηγητής φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Λυκούργος Μαγκαφάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προοπτικές που ανοίγονται για το 2022. Έχει συρρυκνωθεί σε παγκόσμια, η παγκόσμια πίτα του ΑΕΠ, στην παγκόσμια αυτή πίτα έχει συρρυκνωθεί η συμμετοχή της Ευρωζώνης. Και μάλιστα οι προοπτικές είναι για το 2030 αυτό το πράγμα να συνεχίσει να βαίνει μειούμενη η συμμετοχή της. Εκτιμάται ότι θα είναι κάτι λιγότερο από το 10%. Το τρίτο πράγμα το οποίο μας αφήνει φετινή χρονιά, που επιταχύνεται κιόλας, είναι η τρομακτική εξέλιξη διαφόρων επιστημονικών τομέων, οι οποίοι άπτονται της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι επικοινωνίες. Έχουμε πια τα δίκτυα 5G και σχεδιάζουμε τα δίκτυα, τα επόμενης γενιάς, τα 6G, αν θα λέγονται και έτσι. Θα ζούμε καταστάσεις, ενώ θα βρισκόμαστε στην Καβάλα, θα μπορούμε να ζούμε καταστάσεις στο Λος Άντζελες, τι γίνεται, σαν να βλέπουμε μπροστά μας όλα τα γεγονότα. Το επόμενο βέβαια είναι, το τέταρτο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε αυτή τη χρονιά, είναι η ενέργεια. Και δυστυχώς την είδαμε την ενέργεια, αυτά τα κλασικά καύσιμα, τα συμβατικά καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα, να αυξάνονται αλματοδός οι τιμές τους. Είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Το βασικό είναι ότι υπάρχει μία κατεύθυνση να υπάρξει διαφυγή, να υπάρξει να αφήσουμε πίσω τα αστερά καύσιμα και να πάμε σε άλλες πηγές ενέργειας. Τα ΑΠΕ είναι η προφανής ενέργεια, αλλά υπάρχουν και άλλες ενέργειες οι οποίες θα αξιοποιηθούν στα επόμενα χρόνια. Εκτιμώ ότι περίπου. Μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια μια από αυτές τις μορφές. Κοιτάξτε, βλέπω την πυρηνική ενέργεια να ξαναμπαίνει μέσα στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, αλλά νομίζω είναι μόνο μεταβατικό, διότι δεν έχουν λυθεί σοβαρά ζητήματα με την πυρηνική ενέργεια. Αντιθέτως, αυτό που υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και ακόμα και από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι η πυρηνική σύνδεξη. Αν πάρουμε το G20, παραδείγματος χάρη, περίπου τέτοια συμπεριφορά έχει. Και δείχνει τι αυτό το πράγμα. Δείχνει, ναι, μεν έχουμε αύξηση τιμών, αλλά όπως ξέρετε, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην πραγματικότητα είναι στον αριθμητή το χρέος και στον παρονομαστή το ΑΕΠ. Όταν έχουμε πληθωρισμό και έχουμε και ανάπτυξη, ήδη η παγκόσμια ανάπτυξη φέτος θα πάει στο 6%. Σημειώνεται για την Ελλάδα, εκτιμούμε ότι θα είναι λίγο παραπάνω στο 7-7,5, κάπου εκεί το εκτιμάται αυτή τη στιγμή. Ο παρονομαστής δεν αυξάνει μόνο επειδή αυξάνει η ανάπτυξη, αυξάνει γιατί έχουμε και πληθωρισμό. Που σημαίνει, για να μην λέμε για την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ένα χρέος το οποίο ξεπέρασε κατά σημαντικό νούμερο το 200% την προηγούμενη χρονιά. Με την ανάπτυξη που έχει φέτος, συν τον πληθωρισμό, αυξάνεται περίπου ο παρονομαστής ένα ποσοστό πάνω από 10%. Άρα, εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία του πληθωρισμού την επόμενη χρονιά και με την ανάπτυξη που από τώρα εκτιμάται για την επόμενη χρονιά περίπου γύρω στο 4,5-5%, σημαίνει ότι το χρέος της Ελλάδος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα πετύχουμε να είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε πριν ξεκινήσει η πανδημική κρίση.